Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρήματα. Καλώς. Hello. Πώς είπες? Α, καλά, αρχίσαμε. Τίποτα, ψυχερέψα. Α, ναι, τι με πήρατε κοντά άλλα. Δεν φταίω εγώ που στην εποχή σου να σκεπάζετε γρήγορα από ξένες γλώσσες. Ενώ στη δική σου, στην Ελλάδα δεν ξέρει κανείς να μιλάει ελληνικά. Δεν ήξερα μια άνθρωπη να δίνει στο ενδοσπηλαίον τίκτε τεν πάρτι των αλόγων. Προχωράει ο κόσμος χρυσό. Γυρνώ, πάντως με αφήσει. Σταματήστε λοιπόν και έχω ένα πρώτο κέφαλο. Ζω ένα ταμείο που πέρασε και καθαρέψα, αλλά έχει χάρη που έφερα να πάω στο φυλάμιση μου. Είναι 20 χιλιά κομμένα και παίρνω φως μόνο μέσα στο μεγάλο έχει. Και από ό,τι βλέπεις εγώ δεν τηρώ τη λάση μου. Ενώ από ό,τι βλέπω κάτι άλλο, στα φυλάμιση μου. Σταματήστε λοιπόν. Τι έχεις? Δεν ξέρω, εδώ και λίγες μέρες έχω τρομερό ακόμα κέφαλο. Γιατί μου σκάλεσε εδώ, για να τσακωθούμε. Έχουμε να βρεθούμε από τώρα, δεν είναι το τσιγκούνι, τον Σκρούτζ. Είδες για να είσαι πνεύμα πειρασμένο με κουφό. Θυμάσαι όλες τις αρχαιολογίες. Ναι, θυμάμαι. Δεν είσαι πνεύμα. Πνεύματα, σταματήστε και μην οξύνετε άλλο το πνεύμα. Και δεν μου λες εσύ, τι εννοούσες πριν να τον έλεγες γιατί σας έφερα. Δεν σας έφερα εγώ, εσείς με φέρετε. Κάποιο από τα δυο σας μου έστειλε SMS για συνάντηση απόψε το βράδυ εδώ. Εγώ ποτέ όχι. Πώς θα μπορούσε άλλωστε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην εποχή μου. Άρα με ποιος άλλος μας έφερε εδώ. Και εσύ πώς βρέθηκες εδώ. Εγώ έχω μια επιστολή για τη συνάντηση όπως την άδεια των πνευμάτων σήμερα την εσπέρα σε αυτόν εδώ τον χώρο. Άρα με ποιος άλλος μας έφερε. Μην κοιτάτε εμένα. Τα κινητά στην εποχή μου είναι ξεπερασμένα. Για να μην μιλήσω για τις επιστολές. Καταλαβαίνετε. Όλα αυτά απλώς δεν υπάρχουν στην εποχή μου. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι απλώς δεν υπάρχει επικοινωνία στην εποχή σου. Αλήθεια, εσύ πώς έμαθες για πόσο. Η δύναμη της σκέψης, παιδιά. Παιδιά, λέμε τώρα. Κάποιος με καλούσε τόσο έντονα που τα κύματα που μου έστειλε πέρασαν στο δικό μου πεδίο και αφήστε το. Πάμε σε κάποιος άλλος να κάνεις και εμένα. Ναι, αλλά ποιος. Καλησπέρα. Εγώ σας κάλεσα, με ό,τι τρόπο μπορούσα. Έστειλα μήνυμα, έγραψα γράμμα, όσο και τη σκέψη, απλώς το θέλω πολύ. Μα τα χίλια αστέρια, ένα παιδί που μας βλέπει. Μας βλέπει. Σε τον και μας ακούω. Ευχρινέστατα. Δηλαδή, όση ώρα είμαστε εδώ, μας έβλεπες και μας άκουγες. Μάλιστα. Ορίστε, και εμείς ακονόμαστε μπροστά στο παιδί. Τι τραύματα θα προκαλέσουμε στην παιδική του ψυχούλα. Ευχαριστώ που μας σκέφτεστε, αλλά πιστέψτε με, έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Ποιοι? Με ποιο τρόπο ακόμη μπορείς και μας βλέπεις? Όσο μπορείς έχετε εσείς, άλλες τόσες έχω και εγώ. Όση ώρα μιλούσατε, σας κοιτάζαμε σωσαλισμένοι και δεν πίστευα στα μάτια μου. Το ήξερα ότι υπάρχει το πνεύμα των Χριστουγέννων, αλλά τρία πνεύματα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπορεί να είμαστε τρία, αλλά είμαστε σαν ένα. Και το τι γίνεται τη μία χρονιά έχει επιπτώσει την επόμενη. Άρα αυτό που καταλαβαίνουμε. Επηρεάζομαστε από την πίστη που δείχνουν σε εμάς οι άνθρωποι. Ας μη σε μπερδεύουμε εμείς τώρα. Πες μας για τα προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό έχει κάποια σχέση με την κατάντια του χειμώνα. Λοιπόν, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν τα πράγματα είναι πραγματικά άσχημα μόνο σε μένα φαίνονται έτσι. Δηλαδή, να θέλω να πω, η γιαγιά μου έλεγε ότι όταν ήταν μικρή. Όπα, όπα. Λοιπόν, κορίτσια. Αλήθεια, πώς σε λένε? Χριστίνα. Λοιπόν, Χριστίνα, δεν γίνεται να αρχίσει με τη γιαγιά σου, γιατί έχω και τρομερό πονοκέφαλο. Πρέπει να μας πεις για τα τωρινά προβλήματα. Σας είπα, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι προβλήματα, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι σήμερα δεν πιστεύει στα Χριστούγεννα, στο πνεύμα του Χριστουγέννου. Ειδικά οι μεγάλοι τα βλέπουν απλώς σαν μια ευκαιρία να ξεκουραστούν από τις δουλειές τους. Και εδώ που τα λέμε, δεν έχουν άδεια. Όλοι τρέχουν στην εποχή μου. Όσοι δεν δουλεύουν, τρέχουν για να βρουν δουλειά και όταν βρίσκουν, δουλεύουν όλο και περισσότερες ώρες. Στο ενδιάμεσο τρέχουν σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και άλλες υποχρεώσεις. Ούτε τα παιδιά τους προλαβαίνουν να δουν στο σπίτι, πρέπει να πλύνουν, να μαγειρέψουν, να καθαρίσουν. Αλλά και τα παιδιά τους μετά το σχολείο ξεκινάνε. Αγγλικά, γαλλικά, μουσική, ρυθμική, καράτε. Σταμάτα, ρε κορίτσι μου, γίνομαι όλο και χειρότερα. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί είσαι έτσι. Δεν υπάρχει ούτε χώρος ούτε χρόνος για όνειρα. Αμφιβάλλω και αν βλέπουν όνειρα στον ύπνο τους. Όταν τους μιλάει κανείς για τη μαγεία των Χριστουγέννων, χαμογελάνε κρυφά από μέσα τους και λένε τι αφήνεις να πιστεύει. Και η γιαγιά σου, πού καλάβουν όλα αυτά. Η γιαγιά μου έλεγε ότι δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε την πίστη μας και πως αν πιστεύουμε στο τέλος είναι το ένα μικρό ή μεγάλο θαύμα. Μάλιστα μου έλεγε μια ιστορία που τους είχε συμβεί μικρή. Αυτή και ο αδερφός της είχαν πάρει κάτι από την ύπνο της παραμονής στο Χριστουγέννου. Και κάποιος σου επιτέθηκε για να τους πάρει τα λεφτά. Στάσου, νομίζω ότι ξέρω για ποια ιστορία μιλάς. Θέλω να σας τη δείξω. Λοιπόν, αφαιθείτε στο όνειρο και φύγαμε.
Κοίτα, δεν γίνει ο κράτο. Τον είδα καλά, γιατί ξέχασε να βγει στο φωνάρι.
Σας δίστεψε και εσάς. Όχι μόνο μας δίστεψε, αλλά μας φόβησε κιόλας. Ο Γιάννης ο Πράπης, κοίτα ο αρχιτεμπέλεγος τρόπο που βρήκε να βγάλει λεφτά. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Έχω ένα σχέδιο. Λάβε να σου. Λοιπόν, κουράστηκα να περιμένω εκεί μέσα. Όμως, έβγαλα καλό να κάνω εδώ. Και τώρα την βλέπω, δεν θα έχει κάνει ζυγιά. Οπότε ας πηγαίνω τώρα. Να, παιδιά! Αφήστε με! Αφήστε με! Εγώ ακόμα δεν κατάλαβα τι έκανες εσύ. Δεν άκουσες, δεν κατάλαβες. Όχι μόνο δεν άκουσα το φανάρι του για να σβήσει, αλλά το έκανε να φύγει ακόμα πιο πολύ. Του άξιζε. Έξυπνο, πολύ έξυπνο. Χριστίνα, τώρα που ακούσαμε και τη γιαγιά σου, μήπως να έρθουν εξωτερικά μας. Συγγνώμη, αλλά η κατάστασή μου όλα χειροτερεύει. Άρα καταλαβαίνεις τι εσύ ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, αλλά τι. Θα έπρεπε λοιπόν να ψάξουμε να το δούμε. Εσύ θα έπρεπε να ενδιαφέρεσαι πιο πολύ από μένα. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι αν εδώ πάψω να υπάρχω, εσύ δεν θα υπάρξεις ποτέ. Λοιπόν, τι έχει αλλάξει από την εποχή μου. Τα θαύματα. Δεν γίνονται πια θαύματα. Θέλω να πω, πρέπει να κάνετε κάτι για να σε αναπιστέψει ο κόσμος τα Χριστούγεννα. Γιατί δεν κάνεις ένα θαύμα. Δεν δουλεύει έτσι, Χριστίνα. Δεν μπορώ. Για να κάνω θαύματα πρέπει να έχω δύναμη. Πρέπει να έχω λάμψη. Δουλέψα λάμψη. Η αλήθεια είναι πως όχι. Γιατί όμως. Επειδή ο κόσμος έχει αλλάξει. Για να κάνω θαύματα πρέπει να έχω λάμψη. Για να έχω λάμψη πρέπει οι άνθρωποι κάθε ηλικία να έχουν πίστη. Αυτή η πίστη έχει τη δύναμη σε εμάς και βοηθούσαμε όλους όσους είχαμε να βρει καρδιά. Ξέρω ότι κανείς δεν μπορεί να φτάσει κάποιον να πιστέψει. Ναι, αλλά θα μπορούσε να το επενθυμίσει ότι είχε συμβεί στο παρελθόν. Μπα, τώρα γυρίστηκε στο παρελθόν. Αναγκαίο κακό. Αν το πτέρμα περινόντως πηγαίνει τώρα που δεν υπάρχει, εγώ δεν θα υπάρξω ποτέ. Ακριβώς, γι' αυτό κάντε κάτι γρήγορα. Θα σας διηγηθώ και άλλη μια ιστορία. Τυριά μου, τυριά μου, τυριά μου. Το Χριστό ψωμί τυριά. Πάμε και επισκεφτεί τη μάνα μου μέχρι να ετοιμάσει τα βράδια για το ταξίδι. Να πας, καπετάνιο μου, και να τις
δώσει τα χαιρετίσματά μου. Μάνα! Γεια μου, κόπιες εγώ στο μαγιόδο. Θα φύγω 10 μέρες, Μάνα, και θα σε χαιρετήσω. Παραμονή στο γιο μου θα με πάρει πίσω στο σπιτικό μου, στη φαμελιά μου. Στο σπιτικό σου, στη φαμελιά σου. Φαμελιά, τι λες εσύ αυτή την ξετσίπου, που δεν είναι άξιο τον αγιό να σου κάνει. 7 χρόνια είσαι στα παντρεμένη και τύπου. Το ξέρεις ότι αν αυτή δεν σου κάνει γιο, φάγει να μας κάνετε, το ξέρεις. Το ξέρω καλά, Μάνα, αλλά τι να κάνω, σαν που στέκει αυτή. Και τότε ποιος στέκει. Ώρα είναι να μου πεις ότι φταίς εσύ. 2 μέτρα παλικάρι, γενοδεμένο, πατάς τρεμηγείς. Αυτή φταίει, είναι ένας φλάρας. Τι στα λουτρά την πίνει, τι βότα να είχε, τι αγιασμένο νερό της έδωσε ο κολόγερος ενέγης. Αυτή τι, α, όλα άλλα. Μήπως αυτή δεν θέλει κανένα να κάνει παιδιά. Θέλει και παραθέλει μάλιστα. Α, δεν μπορεί. Και σε άλλο την υποστηρίζεις. Αντί να ανοίξεις τα στραβά σου, πας και βρεις καμιά άλλη κοπελίτσα. Είσαι τίποτα, εκεί, σε αυτή. Και να ήταν και το μυαλό μου κυρά να πω. Αυτή είναι τσακωτσούν. Δεν ήταν. Δεν καμία δεν είναι σωστή. Να ήταν και κάποιος που δέα μου γύρισε να πω. Μα αυτή μάθαμε. Δεν μπορεί να φάει ίδια τα φαγητά που φτιάχνουμε. Είμαι πως είναι καμιά πλουρούσια. Ή καμιά όμορφη. Μια άφραγγη κοινή. Ω, άρα το παραλές. Δεν είναι έτσι και το ξέρεις. Στο κάτω-κάτω την αγαπώ και με αγαπάει. Εσύ όμως γιατί μου αρέσει πράγματα που τα έχω ακούσει 100 φορές. Θα λέω τώρα, για να τη σκεφτείς το ταξίδι που θα πας, που καλό δρόμο να έχεις, και όταν έρθεις να πράξεις, θα σου δώσει φώτιση η γέννηση του Χριστού και να πάρει μια σωστή απόφαση. Και κάτι μου λέει πως όλα θα αλλάξουν με τον γυρισμό σου. Άντε γέννη, ο Θεός να φωτίζει το δρόμο σου και το μυαλό σου. Και όταν έρθεις, υπάρχει μια σωστή απόφαση. Τώρα θα σύγει το πράγμα. Το καλό παιδί μου! Πώς το έπαθε η
Μια ώρα ακουστικά που φωνάξει με τη Σέγγε, αυτή ακόμα να έρθει. Είχε δίκιο η μάνα μου. Ήρθες, καπετάνιο μου. Καλώς άρχισες. Πώς είσαι? Μισοπνιγμένος είμαι, αλλά δεν είμαι τίποτε. Αντί να ρίξουμε έξω το καράβι, καθίσαμε στερεχά. Πέσατε έξω. Όχι, δεν είναι τίποτα, σου λέω. Η βρατσέρα είναι σίγουρη. Με δυο άγγελοι σαραγμένοι και καθισμένοι. Θέλεις να ανάψω φωτιά? Δώσ' να ανάψω και θα ανάψω εγώ. Θέλεις κανένα ζεστό? Δεν μου φέρει ένα ζεστό. Κρασία μου κάνεις. Φαΐ δεν έχει. Πώς και δεν φρόντισε με διέχεις τίποτα. Δεν σε περίμενα. Κρέας πήρα. Θέλεις να σου πιήσω καμία πριζόλα? Δώσ' μου να ανάψω φωτιά και θα την ψήσω μόνος μου. Πήγαινε στην εκκλησιά σου. Η μάνα μου βέβαια θα το πω πως ήρθε. Είναι στην ενορία της. Θέλεις να της παραγγείλω? Παρακαλώ να έρθει το πρωί. Μα τώρα είναι τρόπος αυτός. Να πας στην εκκλησιά σου να πεις εμένα μόνο. Να μεταλάβω και έρχομαι. Θα στείλω και ένα παιδί να πει στη μάνα σου. Καλά. Θα ήταν ευλαστημία της που να μείνει. Είμαι πιθανόμως και κοινάω σε μήκος. Τι στο καλό μας, όμως δεν είναι. Ο τρίτος της γιος, ο Σουρτούκης, το χαμένο κορμί, ξενιδεύτηκε λένε να βρίσκεται στην Αμέρικα. Πέτρο έριξε πίσω του.
Μήπως τον είδε κανείς, μήπως τον άκουσε. Άλλοι είπαν πως τον αποντρεύτηκε. Μια γλυζοπούλα, ένα εξωτικό που δεν ήξερε να μιλήσει ρωμαϊκά. Μη χειρότερα, τι να πει κανείς, μπορείς να καταρρίζεις το παιδί σου, τα σπλάχνα σου. Το τέταρτο παιδί της ήταν κορίτσι, όμορφο κορίτσι, αλλά άτυχο. Πέθανε πάνω στη δεύτερη γένεια και άφησε τη διαχτίζη για κληρονομιά τα δυο ορφανά. Ο παταριασμένος του στήνει κοκκύρης, μέθος κατοπαίχτης γυναικάς, τα παράτησε και έφυγε. Άλλοι είπαν που τους αναπαντρεύτηκε, για να πάρει κι άλλο κόσμο στο λαιμό. Τέτοιοι άντρες, του κύριε φίλε του στοματίωνε. Πάντως η διαχτίτσα κάνει ό,τι μπορεί για να τα βγάλει πέρα. Καλημέρα, Κρεμπινιό. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι αξιοδύπητα. Η θιαυτίτσα κάνει ένα δωρό, ένα σκοπινές για να τα βγάλει πέρα. Βοτανίζει, μαζονιελές, καλαμπόκια. Γενικά ξαναδουλεύει. Αλλά η κύρια δουλειά της είναι το μάζιμα του σπιτιού τον Ιούνιο. Γι' αυτό τη λένε και στα χωμαζόχτρα. Μόλις λοιπόν μπει ο Ιούνιος, η θιαυτίτσα μπαίνει στο πλοίο. Και ας λένε εδώ, όπως δεν είναι ζωστό γυναίκες να μπαίνουν στο πλοίο. Μπαίνει λοιπόν και πάει στην έρημο. Και εκεί πέρα μαζεύει τα ψίχουλα της οικομηθής και έπειτα έρχεται. Μέχρι όμως να έρθει τα παιδιά τα που λέει μια καλή γειτόνισσα. Δηλαδή, εγώ. Αυτά μέχρι πέρσι. Φέτος όμως αφορία. Αφορία από παντού. Αφορία στις ελιές, αφορία στα ραποσίδια, αφορία στα μπέλια, αφορία και στην Εύβοια. Αφορία παντού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με το που μπήκε ο Νέρης. Χιόνισε κιόλας και χτύπησε, δεν πρόλαβε ούτε ξύλο να μαζέψει. Και πού να βρει τώρα αυτά και σκεπάσει όλα το χιόνι. Να, σήμερα κάνει μια στάλα την ημέρα και βγήκε μπας και βρει τίποτα για φαγητό. Καλημέρα κύριε Ζαμπινιό. Καλημέρα Μιχαλό μου. Χαρούμενο σε βλέπω, γιατί. Σήμερα ο μήνας έχει 23 και τα σχολεία σταμάτησαν και τις διακοπές στην Χριστουγέννη. Α, έτσι, μπράβο παιδί μου. Αργυρό, βάτο, πεινάω! Μη φωνάζεις και εμένα και μου πήρες τα αυτιά. Η γιαγιά πάει έξω, μην πας βρει κάτι για φαγητό. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν φαγητό. Ακριβώς. Και εσύ γιατί κάθεσαι μπροστά στο λιμάνι παραγόνι. Γιατί δεν έχουμε ούτε φίλε. Έλα, μην κλαις. Κάτσε το περιβάλλον, θα δεις. Καλημέρα. Α! Εσύ σε τι έκαι μου κόψες το αίμα. Πήγαινε μέσα, θα κρυνώσω. Για το μέσα σε κάτι θα ξέρεις. Ήρθες μάθω. Τι μας έφερες. Μοιραστείτε αυτό το ψωμί και να το κοιμηθείτε εδώ. Σας έφερες ζεστά να μην κρυώνετε. Ο γιος σου γράφει, από την Αμερική. Από την Αμέρικα, ο Γιάννης.
Ο Γιάννης με θυμήθηκε. Δόξα σε Θεώ. Είναι κακογραμμένο και δυσκολεύω να διαβάσω αυτές τις τσίχες που έκανα τώρα. Άρα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε νόημα. Παπαδημήτρη, το χέρι σου φιλό. Πρόβλημα είναι αυτό για την καλή σου υγεία. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχω λίγο πολλά χρόνια και δεν ξέρω αυτό τι γίνεται. Ούτε αν ζουν οι απέθυνοι. Είμαι εις μακρινών μέρων, πολύ βαθύ ένιξε ο Παναμά. Και δεν έχω καμία συγκοινωνία με άλλους πατριώτες που βρίσκονται εις Αμερική. Προ τριών χρόνων, την τάμα σου εκεί στην Μαργαρίτα. Την παιδονίδησε βεβαίω. Αλλά γιατί έχουμε αυτό που μπορούμε. Και δεν ήξερε καν τι γίνεται εις τα σπίτια μας. Εάν ζει ο πατέρας ή η μητέρα μου, οι παιδούς να με συγχωρήσουν, διότι για καλό πάντα πασχίζω άνθρωπος και εις κακό πολλές φορές βγαίνει. Εγώ αρρώσα δύο φορές από κακές ασθένειες στον τόπο εδώ και έκανα πολύ καιρό στα νοσοκομεία. Τα ό,τι είχα και δεν είχα, επήγαν στην ασθένεια και μόλις εγκλήτσα τη ζωή μου, είχε παντρευτεί προ 10 χρόνια. Κάτι συνήθεια του τόπο εδώ, αλλά τώρα είμαι απόσχολος. Και άλλο καλύτερα δεν ζητώ παρά να πιάσω λίγα χρήματα και να έρθω εις την πατρίδα. Να προφτάσω τους γονείς μου να με ευλογήσουν. Και να μην παρηγορούν, διότι έτσι θέλει ο Θεός και δεν μπορούμε εμείς να πάμε ακόμα. Και αν μη και διότι θέλει ο Θεού, δεν μπορεί άνθρωπος να προκόψει. Σου στέλνει εδώ ο Ιησού Χριστός ένα συνάδελφο από μόνο τη σου, να υπογράψει η εγγυοσύνη σου και να φροντίσουν να τα εξαγυρώσουν ο πατέρας ή η μητέρα, εάν ζουν. Και αν όμοι γέννητο είναι αποχαμένοι, να το εξεργυρώσεις η αγιοσύνη σου, να δώσεις εις κανέναν αδελφό μου, εάν είναι αυτού, εις κανέναν ύψη μου. Και εις άλλα το χάρι. Και να κρατήσεις τη αγιοσύνη σου, εν μέρος του ποσού αυτού, αν οι γονείς μου είναι αποχαμένοι, για τις αρανταλίτουγα. Σε ευχαριστώ και σου φιλώ το χέρι, ο Γιάννης της Αρτίτσας. Ο Γιάννης, το παιδάκι μου, μας θυμήθηκε και είναι καλά. Και εγώ έλεγα ότι έριξε μαύρη πέτρα πίσω του. Να είναι καλά το παιδάκι μου. Όπου και να είναι, ο Θεός θα το προσέχει. Χάρη και σε πίτσα. Να μην είναι αμυχαίρεση, παπά μου. Ξέρεις τι είναι να έχεις το παιδί σου ξεγραμμένο και ξαφνικά να μαθαίνεις ότι είναι καλά. Καταλαβαίνω και συμμερίζω με τη χαρά σου τη στιγμή. Όμως, εδώ είναι και κάτι άλλο. Τι άλλο. Να, στο γράμμα δεν μας λέει πόσο λεπτό σου στέλνει και την επιταγή. Δεν μπορεί να διακρίνει τη μονάδα είναι. Να ρωτήσουμε τον δάσκαλο. Πάμε πρώτα στον κύριο Μαργαρίτη που έχει παραδώσει τις επιταγές και έπειτα βλέπουμε. Μισό λεπτό παπά μου να μιλήσω τα παιδιά και έρχομαι. Τι είναι παπά μου. Δεν ακούσα τα παιδιά μου. Ο θείος σας ο Γιάννης είναι καλά και μας θυμάται. Και τώρα θα φύγεις για σπίτια. Όχι αργυρό μου. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σας αφήσω. Μόνο τη γαλλία του παπά μου τον παπά σε μια δουλειά. Και είστε πάτης και ας δεν σας αφήσω το λιγουλάκι, δεν θα γυρίσω. Καλησπέρα, κύριε Μαργαρίτη. Καλησπέρα, πω, Δημήτρη. Πώς από εδώ. Να, ο γιος επίσης από εδώ. Της έστειλε μια επιταγή. Καλησπέρα, κύριε Μαργαρίτη. Επιταγή από την Αμέρικα. Σε θυμήθηκε και βλέπω ο γιος. Μπράβο, χαίρομαι. Να είσαι καλός. Έχει τον αριθμό 10. Αλλά δεν γνωρίζουμε τι είδος μονάδα είναι. 10 σελήνια, 10 ρουπίες, 10 κολονάτα. Ή 10 λίγο, όχι. Τι είδε. Είδες που στα έλεγα αρτίτσα. Να φωνάξουμε τον δάσκαλο. Όχι βρε αδερφέ, δεν χρειάζεται. Θα τα κανονίσουμε μεταξύ μας. Θα τα φωνάξουμε. Άρρωστο εδώ πέρα δίπλα είναι, στο καφενείο. Δάσκαλε, δάσκαλε, κόπιασε ένα λεπτό που σε θέλουμε. Καλησπέρα, Ρισέλη. Χρόνια πολλά, χτίσα σε εσένα και στην εγγόνη σου. Να είσαι καλά, δάσκαλε. Δάσκαλε, μπορείς να μας δώσεις τη βουλή σου για τους χαρακτήρες του γράμματος. Πρέπει να είναι αγγλικό, εκτός είναι γερμανικό. Από πού έρχεται το δεκτάρι. Από την Αμερική, κύριε δάσκαλε. Από την Αμερική. Τότε θα είναι αγγλικό. Και τε πάω στέλνει. Τι να σημαίνει στέλνει. Τάλι, ίσως. Στέλνει τάλι, ίσως. Φαίνεται είναι της ίδιας τιμολογίας. Αυτό θα είναι. Και αφού υπάρχει και της κεφαλίδος αριθμός 10, θα είναι χωρίς άλλο τάλινα, για 10 τάλινα.
Στο κάτω-κάτω οφείλω να σας είπα ότι δεν γνωρίζω υποχρηματιστικά. Εμείς οι άνθρωποι των γραμμάτων ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Και τώρα με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε κύριε δάσκαλε. Τώρα τι κάνετε, η κερί είναι δύσκολη. Μεγάλο ψάρι. Να σου το πάρω εγώ, να σου το εξαργυρώσω. Ξέρω όμως πως είναι σίγουρο, σε παράσμα. Ξέρω πως δεν είναι ψεύτικο. Από εκεί χάνω από τον κάτω κόσμο περιμένεις αλήθειες. Όλες οι ψευτικές και καλοκαιριές από εκεί μας έρχονται. Και δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, χτίζει. Γυρνάνε τόσα χρόνια οι σωτούκιδες. Συγγνώμη, δεν λέγεται το γιο σου. Και δεν σκέφτονται να στείλουν ένα παρά. Ένα σωστό παρά. Μονάχα στέλνουν παλιόχαρτα. Και δεν είναι μικρό πράγμα αυτό να σε χαρώ. Είναι δε κατάλληλο. Να χαρώ, δε κατάλληλο. Παντρευόμουν. Μα τι να σου πω, χτίτσα. Σε λυπάμαι που είσαι καλή γυναίκα και έχεις και εκείνα τα ορφανά. Το λοιπόν, άκου τι θα κάνω. Θα κρατήσω εγώ 1,5 τάλιρο για τους κινδύνους που διατρέχω και για τα 8,5 πια και για να είμαστε σίγουροι, μη γυρεύεις κορονάτα. Θα σου δώσω πεντόφραγκα για να είμαστε μέσα. 8,5 πεντόφραγκα λοιπόν. Α, ο συγχωρεμένος, ο Μιχαλιός μου, κάτι μου προστούσε... Κάπου εδώ το έχω. Δεν θυμάμαι. Α, ο Τεμπέλερος ο γαμπρός σου μου χρωστούσε 2 τάλιρα. Το σωστό θα ήταν να τα πάρω από εσένα. Αλλά όσα και να σου φανούν, όσα και να σου δώσουν εσένα, χάρη θα σου φανεί. Το λοιπόν, 9 και 15 που μου χρωστούσε ο συγχωρεμένος ο Μιχαλός και 2 τάλιρα θα μου καταγύρισε να μας κάνουν κανεί να σου δίνω. Τι έχω και Μαργαρίτη, τι είναι αυτό. Συναλλαγματική για 10 αγγλικές λίτρες στην Αμερική, πού εμβρέθηκε εδώ. Κάνεις και τέτοιες δουλειές και Μαργαρίτη. Για 10 λίρες. Μάλιστα. Για 10 αγγλικές λίτρες, είναι ο συνεργός σου. Μάλιστα. Για 10 Ναπολεόνια θα είναι ίσως. Σου λέω για 10 αγγλικές λίρες, κάνει τις απολόγια. Είναι σίγουρος παράζ. Άρα κοντά. Θα το ξοφλήσεις ή το ξοφλώνω ίσως. Μπορεί να το πάρει κανείς και για είναι γαλλικά. Γαλλικές, το παίρνω για είναι αγγλικές. Γίνεται και θάνατο τέτοια μέρα από την αυτίτσα. Ευχαριστώ, γέ μου. Ο Θεός σας φιλάει. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που τον έστειλε στην κατάλληλη στιγμή. Θα κάνουμε κι εμείς Χριστούγεννα σαν άνθρωποι. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Thank you.
τμήμα του Δημοτικού Πολιτικού Κέντρου. Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο. Ήδη, όπως βλέπετε, τα παιδιά είναι αρκετά και μέσα σε λίγους μήνες προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα πρώτο δείγμα γραφής. Γι' αυτό μας συγχωρέσετε απόψε τα λάθη που κάναμε, τις παραλήψεις, τα λόγια, όλα. Για μένα και για όλους πιστεύω είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι απόψε αυτά τα παιδιά βρήκαν το θάρρος και βγήκανε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να παρουσιάσουμε ένα δύσκολο κατά τη γνώμη μου εγχείρημα, γιατί τα περισσότερα ήταν τα τρία μέρη που είδατε ήταν διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Βέβαια η γλώσσα, ακόμα και ο Παπαδιαμάντης όταν γράφει, είναι απλή η καθημερινή και αφού είχαμε διαλόγους εδώ, κρατήσαμε αυτό το στοιχείο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά εγώ, γιατί άλλα των παιδιών, το σύλλογο που μου έδωσε την ευκαιρία να μπω σε ένα τέτοιο κλίμα παρέας, αγάπης, συλλογικότητας. Δεν το βρίσκει εύκολα. Είστε πολύ τυχεροί που στην πόλη σας έχετε αυτά τα παιδιά, αυτά τα διαμάντια που προσπαθούν όλοι μαζί και δημιουργούν. Ειδικά μέσα σε αυτούς τους παιδιούς που διανύουμε, που ξέρουν όλοι ότι είναι δύσκολο, πώς να αναπτύξει κανείς την αισιοδοξία του, αν όχι μέσα από τη δημιουργικότητα. Ο δρόμος τον οποίο έχετε δώσει στα παιδιά σας είναι ο καλύτερος. Χριστούγεννα λευκά πάλι σας νοσταλγώ τόσο πολύ. Λευκά μου χρόνια λευκά σαν χιόνια, χαρές μες γειτονιά. Χριστούγεννα λευκά πάλι κοντά στο τσάκι όλοι μαζί. Και στα κύρια μηνιά να τα ζούσα πάλι αγιάρι. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the sweethearts listen and children listen to hear sleighbells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and ένα λεπτά πάλι σας νοσταλγώ τόσο πολύ. Παιδικά μου χρόνια λεπτά σαν χιόνια, χαρές με συγκοινωνιά. Χριστούγεννα λεπτά πάλι κοντά στο τσάκι όλοι μαζί. Και στα κύρια μια ευχή θα ζούσα πάλι αγωνάρι.
τις νυφάδες κοιτάξτε κι αγκαλιές όλους τάξτε. Χαρείτε γιατί στην πλάση γιορτή φέρνει ο χειμώνας ο βαρύς. Στις πλαγιές ανεβείτε, τρυφερά λόγια πείτε. Χαρείτε ξανά για τη γιορτινά, έρχεται ο χειμώνας ο βαρύς. Καστανά θα ψήνουμε στο τζάκι και θα τρίζουν ψηλά στη φωτιά και μ' αγάπη εκεί θα μας φυλάει του Χριστού η σπλάχνικη ματιά. Τις νυφάδες κοιτάξτε κι αγκαλιές όλους τάξτε. Χαρείτε γιατί στην πλάση γιορτή φέρνει ο χειμώνας ο βαρύς. Τις νυφάδες κοιτάξτε κι αγκαλιές όλους τάξτε. Χαρείτε γιατί στην πλάση γιορτή φέρνει ο χειμώνας ο φαρύς. Στις πλαγιές ανεβείτε, τρυφερά λόγια πείτε. Χαρείτε ξανά για τη γιορτινά, έρχεται ο χειμώνας ο φαρύς. Καστανά θα ψήνουμε στο τζάκι και θα τρίζουν ψηλά στη φωτιά και μ' αγάπη εκεί θα μας φυλάει του Χριστού η σπλάχνικη ματιά. Τις νυφάδες κοιτάξτε κι αγκαλιές όλους ταύστε. Χαρείτε γιατί στην πλάση γιορτή